Δεν είμαστε διατεθειμένοι ως εργαζόμενοι να πληρώσουμε άλλη μια φορά το μάρμαρο της νέας κρίσης που έχουμε μπροστά, διότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση που υπάρχει, με τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, αλλά και την μη ασφαλή και επικίνδυνη αυτή τη στιγμή λειτουργία ακόμη και των σχολείων. Έχουμε συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες μεγάλη πείρα που δείχνει το εξής πράγμα, ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να προστατέψει την υγεία μας και τα δικαιώματά μας. Γιατί ακριβώς είναι μια αντιλαϊκή, βαθιά ταξική πολιτική που έχει σαν βασικό κριτήριο το πώς θα εξασφαλίσει μια κερδοφορία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Με αυτό το κριτήριο ικανοποιούνται ή όχι οι ανάγκες μας. Και αυτή η πείρα είναι η εξής. Αποδεικνύεται καταρχήν από το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση έκανε λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτά δηλαδή που ήδη οι επιστήμονες έλεγαν και λένε, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες για κερδοφορία των μεγάλων τουριστικών ομίλων, δεν αξιοποίησε ούτε στο ελάχιστο το χρόνο που κερδίθηκε με τη συμβολή όλων μας και των εργαζομένων και του λαού συνολικότερα, όταν ακολουθήσαμε στις αρχές της πανδημίας τις οδηγίες των ειδικών και κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Δεν αξιοποίησε λοιπόν ούτε ένα δευτερόλεπτο από αυτόν τον χρόνο προκειμένου να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και άρα λοιπόν εξακολουθούμε να είμαστε ανοχήρωτοι και απροστάτευτοι. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής επίσης αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο το τελευταίο χρονικό διάστημα πως η ζωή μας είναι απροστάτευτη και από τις πλημμύρες που είχαμε στην περιοχή μας, στα Φάρσαλα και στην Καρδίτσα, όπου λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και γενικότερα έργων προστασίας της ζωής εδώ πέρα των κατοίκων με τις περιοχές, οδηγηθήκαμε σήμερα σε αυτήν την τραγική κατάσταση. Επομένως, δεν αισθανόμαστε ούτε ασφαλείς, ούτε μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη απέναντι σε μια κυβέρνηση που όχι μόνο δεν θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματά μας, αλλά πρωτοστατεί στη νέα επίθεση που έχει ήδη εξαπολύσει βέβαια για λογαριασμό των μεγαλοβιομηχάνων, των μεγαλοεφοπλιστών, τραπεζιτών και ούτω καθεξής. Με στόχο την ένταση της εκμετάλλευσης, αυτό άλλωστε είναι που επιδιώκεται με όσα έχουν ανακοινωθεί και συνεχίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με το ζήτημα της υπερορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο είναι ο σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος, έτσι ώστε να απελευθερωθεί η δυνατότητα του εργοδότη να διαμορφώνει το καθημερινό πρόγραμμα δουλειάς του κάθε εργαζόμενου χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτό είναι μια χρόνια επιδίωξη, αυτό εξυπηρετούν και μεθοδεύσκες σε σχέση με την Κυριακάτικη Αργία, το γεγονός ότι απαλήφονται και τελευταίες δυνατότητες ελέγχου από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως είναι ο ΣΕΠΕ και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι να μπορεί ο εργοδότης να διαμορφώνει τον χρόνο του εργαζόμενου καθημερινά κατά πώς τον βολεύει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος θα ξέρει μόνο πότε θα πηγαίνει στη δουλειά του και δεν θα ξέρει πότε τελειώνει αυτή η δουλειά του, χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία προσάρτηση, καμία αμοιβή. Και βεβαίως δεν αρκούνται μόνο σε την ένταση της εκμετάλλευσης, στο ξεζούμισμα. Σχεδιάζουν να ληστεύσουν νέα ληστεία στην κοινωνική ασφάλιση με την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της. Δηλαδή δεν φτάνει που μας εντατικοποιείται με αυτόν τον τρόπο η δουλειά, με νέο χτύπημα στην υπεροριακή απασχόληση, στην απορρίμφηση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, αλλά θέλουν ακόμη και αυτούς και την τελευταία σταγόνα λοιπόν, από την υδρότητα των εργαζομένων τη ροφήξουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας και παίζοντας
τα αποθεματικά και κυρίως σε σχέση με τις εισφορές των εργαζομένων που αφορούν σε αυτή τη βάση την επικουρική ασφάλιση στον τζόγο του χρηματιστηρίου. Βεβαίως, να σημειώσουμε εδώ γιατί αυτό συζητιέται και τις τελευταίες μέρες. Τον ίδιο τον ΡΟΟ είναι και ο νέος προϋπολογισμός ο οποίος συντάσσεται για το 2021, που από τη μια έρχεται να εξασφαλίσει ένα νέο πακτολό χρημάτων ενίσχυσης της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων και από την άλλη να ενταχθεί η φορολογία απέναντι στους εργαζόμενους και στο λαό. Λοιπόν, αυτό είναι το σταθερό έδαφος που έλεγε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, πάνω στο οποίο χτίζεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αποδεικνύεται από αυτά και από την πείρα των τελευταίων μηνών ότι δεν υπάρχει κοινό μέλλον της ευημερίας και της ασφάλειας για τους εργαζόμενους, για το λαό και για τους μεγαλοεπιχειρηματίες από την άλλη. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν δένονται. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι μονόδρομος. Οι εργαζόμενοι έχουν άλλη επιλογή και άλλη επιλογή και αυτή είναι του οργανωμένου μαχητικού ταξικού αγώνα. Είναι μια επιλογή δύσκολη, όμως η ιστορία έχει δείξει ότι είναι η μόνη αποτελεσματική επιλογή. Αυτό άλλωστε να σημειώσουμε ότι δείχνει και ο φόβος που έχουν η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο ψηφίζονται σχεδόν και όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση και τα προηγούμενα χρόνια αντιλαϊκοί νόμοι που έχουν με επιδίωξη την καταστολή του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Είναι χαρακτηριστικός ο νόμος για τις διαδηλώσεις που ψηφίστηκε, ας πούμε, το καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα συζητούνται τις τελευταίες ημέρες που θέλουν να φέρουν με το περίφημο Εργάνη 2 σε σχέση με τη λειτουργία των συνδικάτων, την αλλαγή δηλαδή του συνδικαλιστικού νόμου, με τις διατάξεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικό μητρό. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στο προστάσιο της καταστολής της κυβέρνησης απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Εμείς λέμε ότι δεν θα τους βγει, δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε ούτε μια στιγμή απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουμε με δύναμη και ορμή την προσπάθεια να οργανώσουμε το αγώνα των εργαζομένων του λαού σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε τόπο κατοικίας, διεκδικώντας εδώ και τώρα όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί η υγεία μας και τα δικαιώματά μας. Και από αυτά δεν θα κάνουμε πίσω. Όλοι λοιπόν μαζικά, μαχητικά, στο συλλαλητήριο της 3ης 13 Οκτώβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία.